Επικοινώνησε λοιπόν ουσιαστικά προχθέ με την, με την καταγγέλουσα και το λέω αυτό γιατί η ανάρτηση αυτή ανέβηκε αργά χθε το απόγευμα. Ο οποίο ε, μα μιλάει και ότι, το πόσο συγκλονίστηκε από το πόσο ταπεινή ήταν αυτή η γυναίκα. Βέβαια, η ανάρτηση δεν αναφέρεται μόνο σε αυτό. Είναι πολύ σκληρή για το Στάθη Παναγιοτόπουλο γιατί χρησιμοποιεί την έκφραση Λυπούμαστε που γίναμε το όχημα για να μπει μέσα στα σπίτια σα αυτό ο άνθρωπο. Για να το δούμε. Επικοινωνήσαμε χθε με τη γυναίκα που υπέστη και ακόμα υπομένει τη χιδέα κακοποίηση. Μα συγκλώνησε η σεμνότητά τη και ένιωσα την ανάγκη να το μοιραστώ. Έφτασε στο σημείο να μα ζητήσει συγγνώμη για τη δύσκολη θέση που έχουμε έρθει εμεί. Τέτοια είναι η σπάνια ποιότητά τη. Ο Χρήστο έγραψε ένα πολύ ουσιαστικό κείμενο, και από αυτό το μόνο που θέλω να επαναλάβω είναι ότι αν τυχόν μέχρι χθε ήταν μόνη τη σε όλο αυτό, πλέον δεν είναι. Είμαστε δίπλα τη, με όλου του τρόπου. Δεν μπορώ παράλληλα να μην σα εκφράσω πόσο μα έχετε συγκινήσει με όλα τα μηνύματα στήριξη και αγάπη που μα στέλνετε. Αυτή την αγκαλιά που μα προσφέρετε την έχουμε τόσο πολύ ανάγκη ω άνθρωποι αυτή τη στιγμή και γι' αυτό σα ευχαριστούμε με όλη μα την καρδιά. Η λύπη μα για όλο αυτό που κι εσεί βιώνετε, για το ότι η δουλειά μα και η εκπομπή μα έγιναν το όχημα για να μπει αυτό ο άνθρωπο στο σπίτι σα, να τον αγαπήσετε. Εσεί και τα παιδιά σα δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια.